Ας εργαστούμε όλοι μαζί
απαραγμένη από το σύνδρομο της προσωπικής προβολής και υπερτέλειας για να επιτύχουμε ένα ακόμη αποτέλεσμα που το επιβάλλουν οι καιροί και οι περιστάσεις. Όλοι γνωρίζουμε τι μας έφερε σήμερα εδώ. Μας έφερε η τιμή και το χρέος και το φιλόδοξο. Και έχουμε αποφασίσει ότι αν δεν δώσουμε την απαραίτητη προσοχή σε αυτή τη νέα γενιά, εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού θα σβήσουμε. Αυτή για μας είναι η κρίση που περνάμε. Πιστεύω όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού με καταλαβαίνουν. Από την αρχή, από την ίδρυσή της, η Πανεργατική Ομοσπονδία Αμερικής είναι μια οργάνωση, μια αδερφότητα που πιστεύει στη δημιουργία. Αυτό που θα έπρεπε να πάρουμε από αυτή την εμπειρία είναι πώς μπορούμε να πάρουμε τις γνώσεις μας που έχουμε αποκτήσει μέσω από των επαγγελματιών μας και στο εξωτερικό και από το παρελθόν μας και να αντιδαμάσουμε ώστε να αποχωρήσουμε στο μέλλον. Ένα μέλλον που θα είναι για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, ώστε να σπρώξουμε αυτόν τον ιερό τόπο, την πατρίδα μας στην Ελλάδα, σε μια νέα κατεύθυνση που θα είναι γεμάτη ευκαιρίες και επιμερίες στους ανθρώπους μας. Εκ μέρους της Πανεργατικής Ομοσπονδίας του Καναδά και του Προέδρου κ. Παναγιώτη Κατσάβελου, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην έναρξη του συνεδρίου και οι εργασίες του να είναι υποδομητικές και μεγαλειώδεις εργασίες. Βούθησε μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα μετά το 1955 και κράτησε μέχρι αργά, μέχρι το 70 περίπου. Έφυγαν για την ξενιθιά χέρια γερά.